Δεν πήγαν οι αρχηγοί του στρατού για τουρισμό στα Ίμια, λέει συγκεκριμένα ο Σουλτάνος. Μαρία Ζαχαράκη, το μήνυμα αυτό μοιάζει να απευθύνεται και εντός και εκτός τουρκικών συνόρων. Πολύ σωστά, Νίκο, και κυρίως εντός, γιατί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να προστατεύσει τον αρχηγό του στρατού του, γιατί δέχεται πλήθος επιθέσεων για το ρόλο που παίζει στην προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα. Ειδικά για το θέμα των μνημείων, ο Τούρκος επιτελάρχης έχει ακούσει τα σχολιανά του, θα λέγαμε, από την αντιπολίτευση. Τι για σόου έχει ακουστεί, τι ότι δεν είχε τα κότσια να ανέβει στις βραχονισίδες του ΙΠΑΝ, τι ότι έκανε τον τουρίστε και άλλα πολλά. Σε αυτές λοιπόν τις επικρίσεις ήρθε σήμερα ο Ερντογάν να τον υπερασπιστεί, λέγοντας ότι ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και οι αρχηγοί των όπλων πρέπει να μιμήσουν όσους χαρακτήρισαν την επίσκεψη στα Ίμια τουριστική. Έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να τον δείχνει ως τουρίστα, είπε. Η δήλωση αυτή στρέφεται, όπως είπαμε, Νίκο, προς την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως και ειδικότερα προς τον βουλευτή Εργίναν Τάι, που είχε πει ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων πήγε για τουρισμό στο Αιγαίο και ότι το να πηγαίνουν στρατηγοί με αστέρια να κάνουν παράσταση στα Ίμια δεν προσθέτει στο γόητρο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Όταν παλαιότερα 10 υπαξιωματικοί είχαν καταφέρει να ανέβουν ακόμη και στις βραχονισίδες. Με άλλα λόγια, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο στρατός βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία να αυξήσει το εθνικιστικό αίσθημα και έτσι οι πιο εθνικιστές να ψηφίσουν μέσα στο δημοψήφισμα, Νίκο.